Λέω να φύγουμε από το Ηράκλειο, να πάμε και δυτικά, γιατί μια από τις περιοχές που φαίνεται ότι ήταν από τις κερδισμένες της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας είναι η πόλη του Ρεθύμνου και γενικότερα το Ρέθυμνο. Η Στέλλα Μαθιουδάκη βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σε ένα ξενοδοχείο που είναι ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Θα της δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει και τους εκλεκτούς καλεσμένους από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, Στέλλα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και όπως βλέπετε βρισκόμαστε στο αίθριο ενός ξενοδοχείου εδώ στην παλιά πόλη, που σημαίνει ότι ο καιρός είναι ακόμα καλός, άρα μπορούμε να ποντάρουμε και φυσικά το έχετε συζητήσει και θα τεθεί επιτάπητος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Να ευχαριστήσω βέβαια το διευθυντή του ξενοδοχείου, τον κύριο Μάνο Μαμαλάκη, για τη φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπου και ο καιρός μας επιτρέπει έτσι να συνομιλήσουμε με την κυρία Πέπη Μπερλιράκη, την οποία ευχαριστώ, αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, αντιδήμαρχος τουρισμού και επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα κυρία Μπερλιράκη. Καλησπέρα σας κυρία Μαθιουδάκη, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και εμείς, από την άλλη, ο κύριος Στράτος Μπερέτης είναι ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Τουριστικών Πρακτόρων εδώ στο Ρέθυμνο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων. Κύριε Μπερέτη, σας ευχαριστώ που απόψε είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Στέλλα, θα ήθελα πρωτού θέσει το πρώτο ερώτημα να ρωτήσω την κυρία Μπερλιράκη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ρέθυμνο είναι από τις περιοχές της Κρήτης, κυρία Μπερλιράκη, που έχει το χαρακτηριστικό να μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες και το χειμώνα, όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά και οι πόλεις του Λασιθίου. Υπάρχει υποδομή. Και στο Ρέθυμνο υπάρχουν και οι δράσεις, δηλαδή υπάρχουν κίνητρα για να έρθει κάποιος. Δηλαδή τελειώνει η εορταστική περίοδος, φαντάζομαι ότι φέτος η πανδημία δεν θα εμποδίσει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, που για την αγορά του Ρεθύμνου είναι σχεδόν εφάμιλη οικονομικά με έναν 15 Αύγουστο ή με τις 15 μέρες του Αυγούστου, ίσως και παραπάνω. Σίγουρα το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και σίγουρα καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν φέτος. Ήδη ετοιμάζονται από τους καρναβαλιστές και από το Δήμο Ρεθύμνης και πιστεύουμε ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές, το φετινό ρεθεμιώτικο καρναβάλι θα τα σπάσει, όπως λέμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις, αιτήματα για συμμετοχές στις ομάδες από τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και τώρα που εγώ ίδια ήμουνα στο εξωτερικό και μιλούσαμε πράκτορες, θεματικούς πράκτορες, υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον για την καρναβαλική περίοδο και για το καρναβάλι ως θεματικό χειμερινό τουρισμό. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από το καρναβάλι όμως... Ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση, κύριε Δασκαλάκη. Και εκτός από το καρναβάλι, είχα και πάρα πολλές ερωτήσεις από όλους τους πράκτορες που μιλήσαμε και από όλους τους δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με τουριστικούς καταλόγους για τα υπόλοιπα θεματικά που μπορεί κάποιος να βρει εδώ στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα σε ερώτηση του Υπουργείου Τουρισμού, ετοιμάζουμε μία απάντηση όπου θα έχει όλες τις δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στη διάρκεια του χειμώνα. Είναι και αυτό ένα καλό πρώτο βήμα. Χρειάζονται βήματα, ένα-ένα βήματα, αλλά πρέπει να επιμείνουμε στο ότι υπάρχει μια ζωντανή αγορά και γίνονται πράγματα. Κάποιοι τα ξέρουν ήδη, κάποιοι μας τα δείχνουν οι ίδιοι. Ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε πόσες πολλές ποικίλες δραστηριότητες συμβαίνουν σε όλη την Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Απλά πρέπει να καταγραφούν και να οργανωθούν για να τις προβάλλουμε σωστά. Και νομίζω ότι το ζητούμενο θα είναι αυτό να γίνει ως ενιαία Κρήτη και όχι μόνο ως Ρέθυμνο, γιατί νομίζω το χειμώνα το brand main Κρήτη μπορεί να αγκαλιάσει όλες τις πόλεις της κυρία Μπερλιράκη. Νομίζω ότι τα σπότ τα οποία έχει φτιάξει η Περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική προβολή. Εμείς ακολουθούμε και τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Κρήτης και αναδεικνύουμε τα δικά μας τα τοπικά δρόμενα, αλλά φυσικά πάντα στην ίδια γραμμή με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι εξαιρετική. Μάλιστα. Στέλλα, σε σένα ο λόγος. Μάνο. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να μιλούμε για το πώς κίνησε και το πώς κύλησε η σεζόν, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι έβαλαν πλάτη, κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Κύριε Μπερέτη, θέλω να ρωτήσω εσάς, το αποτύπωμα αναμφισβήτητα ήταν θετικό.
της τουριστικής περίοδου που ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες. Λένε πληροφορίες ότι εκεί στο νότο ακόμα κάποιες μονάδες παραμένουν ανοιχτές, έτσι για τους τελευταίους μας επισκέπτες. Αλήθεια, ποια γεύση μας άφησε αυτό το καλοκαίρι? Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε με έντονο καρδιοχτύπη για το πώς θα πάει η σεζόν. Ναι, πράγματι υπήρχε μια αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή τουριστική σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και ειδικότερα του Ρεθύμνου δεν στηρίζεται σε μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός ή η κρουαζιέρα, που πραγματικά δεν έχουν επανέλθει το 100%, αλλά στηρίζεται σε κάποιες αγορές οι οποίες ήταν παγωμένες 2 χρόνια, σκανδιναβική, και σε ένα μεγάλο αριθμό repeaters, περιμέναμε ότι θα ανακάμπταμε πολύ πιο γρήγορα, όπως και έγινε. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι θα ήταν επιτυχία να φτάναμε στο 70% των αφήξεων του 19. Τελικά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο τις φτάσαμε, αλλά ξεπεράσαμε τις διεθνείς αφήξεις. Αναφέρομαι στις διεθνείς αφήξεις γιατί είναι το μόνο, κατά την άποψή μου, σοβαρό στατιστικό που έχουμμε, μαζί με τα στοιχεία συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδος, που μπορούν να μας δώσουν πραγματικά το ποσοτικά. Γιατί δυστυχώς καταγραφή, στατιστική δεν έχουμε ούτε για τα μικρά νοικιαζόμενα, ούτε για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις βίλες, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επίσης των διαμονών των επισκεπτών και είναι και μια καινούρια τάση τουριστική, την οποία δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, υπάρχει, που έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ενδοχώρα, αλλά και στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Επειδή είστε στην συντροφιά μας απόψε, κύριε Μπερέτη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε ο άνθρωπος που έχετε τα στοιχεία και που ξέρετε, πώς είναι από εδώ και πέρα? Θυμάστε, ο κύριος Κικίλια στο προηγούμενο διάστημα έκανε έτσι ένα άνοιγμα, συζήτησε, προώθησε το θέμα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, το να έρθουν Ευρωπαίοι από βόρειες χώρες στην Κρήτη. Το βλέπουμε αυτό καθόλου να αποτυπώνεται? Όχι, δεν το βλέπουμε. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η προσπάθεια έγινε από το Υπουργείο Τουρισμού, δεν είναι όμως κάτι απλό. Θέλει μια στρατηγική και ένα στρατηγικό σχεδιασμό συγκεκριμένο που θα συνεισφέρουν όλοι. Δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν ιδιώτη να κρατήσει το ξενοδοχείο του ανοιχτό για να βοηθήσει, που έγινε άλλες χρονιές με κάποια προγράμματα που γίνανε από τη Γερμανία, αν θυμάστε, με αυτά τα υπέρογκα κόστη. Πρέπει να γίνει μια σειρά δράσεων, το οποίο και το κράτος θα βοηθήσει αυτούς που θα βάλουν πραγματικά πλάτη. Να θυμίσω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι τουριστικά γραφεία, στις μεταφορές ιδιαίτερα, τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά και συνάδελφοι και ξενοδόχοι και συνάδελφοι που διαχειρίζονται καταλήματα και έχουν μπει και στο real estate, που είναι ένα κομμάτι πλέον τουρισμού, είχαν τεράστια κοστολόγια. Η ενέργεια διπλασιάστηκε και σε πολλές φορές τριπλασιάστηκε. Το κόστος μεταφοράς επίσης. Επομένως, είναι ένα βάσταχτο κόστος να πεις ότι θα μείνεις ανοιχτός. Πάντως, κύριε Μπερέτη, ο καιρός είναι μαζί μας. Γιατί το λέω αυτό? Είμαστε στα τέλη Νοεμβρίου και αυτή η συνέντευξη γίνεται σε έναν υπέροχο χώρο στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, έξω. Δεν υπάρχει κρύο. Ναι, πράγματι. Ο καιρός είναι μαζί μας, αλλά ξέρετε, παρόλα αυτά, το θέμα της επιδότησης εργασίας και όχι της επιδότησης ανεργίας είναι ένα θέμα που έχει θιχτεί. Το θέμα του ΦΠΑ, το θέμα στα καύσιμα των μεταφορών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα δημοτικά τέλη, είναι πράγματα που μπορούν να δώσουν κίνητρα. Δεν κοστίζουν ούτε στη Δημοτική Αρχή ούτε στο κράτος, από το να είναι κάτι κλειστό το επιδοτής. Αντί να πληρώνει Ταμείο Ενεργείας, επιδοτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα τις είχες έτσι κι αλλιώς. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Επομένως, αν και από το κράτος δεν μπει η αρχή να βοηθήσει το επιχειρήν, το επιχειρήν θα κάνει αυτό που πρέπει, όπως το έχει κάνει πάντα. Ο ιδιωτικός τομέας πάντα ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Αν δεν γίνει λοιπόν ένας σχεδιασμός που θα ξεκινήσει από το κράτος, από το κεντρικό κράτος, να πάει στην περιφέρεια και μετά στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ιδιώτες θα βάλουν πλάτη και το έχουν αποδείξει. Και τα τουριστικά γραφεία και τα ξενοδοχεία και τα καταλήματα. Νομίζω ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει αυτός. Και μάλιστα, πρέπει να γίνει για τη χειμερινή περίοδο. Μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε επίσης για τα τέλη αεροδρομίων. Άδειο το αεροδρόμιο, λειτουργεί. Γιατί να μην υπάρχουν πτήσεις με μια επιδότηση? Τουλάχιστον στα τέλη, αφού είναι άδειο. Έτσι κι αλλιώς. Τα κόστη είναι σταθερά. Θέλει ένα σχεδιασμό που δεν έχει γίνει, φοβούμαι. Και θέλετε δεν είναι τόσο απλό το σχέδιο. Κύριε Μπερέτη, σε αυτό που λέτε, θέλει να κάνει μια επισήμανση ο κύριος Πλιάκας, ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Ναι, κύριε. Τώρα και πλέον των 10 ετών, από 1η Οκτωβρίου έως και 1η Απριλίου, είναι 50% μειωμένα όλα τα τέλη του αεροδρομίου για τις προσγειώσεις των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Δεν μιλάω για τα άλλα. Συν άλλα κοστολόγια τα οποία είναι πολύ μικρότερα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αεροπλάνο στα Χανιά
όταν πάρει πυροπροστασία από την πυροσβεστική, πληρώνει 150 ευρώ. Εδώ δεν πληρώνει. Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια πληρώνουν το security fees, που είναι από 3,5 έως 5,5 ευρώ. Στο Ηράκλειο δεν υπάρχει αυτό το τέλος. Άρα, μην μιλάμε μόνο. Υπάρχουν επιδοτήσεις, απλώς δεν ξέρω οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλού είναι το πρόβλημα, δεν είναι εκεί. Μάλιστα. Είμαστε από τα φτηνότερα αεροδρόμια στον κόσμο. Στέλλα, θα ήθελα να απευθυνθούμε λίγο στην κυρία Μπιλιράκη και να μας δώσει μια δική της εκτίμηση με αφορμή και τις πρώτες επαφές που είχε σε τουριστικές εκθέσεις για την επόμενη σεζόν στο Ρέθυμνο. Και ποιες είναι οι προκλήσεις, αν θέλετε, βεβαίως, για να συμπληρώσω την ερώτηση του Μάνου, κυρία Μπερλεράκη, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη που βρεθήκατε, πέρυσι τέτοιο καιρό συζητούσαμε για τη φιλική πόλη στο ποδήλατο. Είχατε και ομιλία στην έκθεση, στη Διεθνή Εκθέση Φιλοξένεια. Άρα, ποιες προκλήσεις έχουμε μπροστά μας? Έχουμε την πρόκληση του να πιστοποιηθούμε και να προβληθούμε πάρα πολύ σαν πράσινος προορισμός, συνολικά η Ελλάδα, αλλά και ο κάθε μικρός ή μεγάλος προορισμός μέσα στην Ελλάδα. Αυτό το μήνυμα πήρα από παντού. Και ευτυχώς εμείς σαν Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, έχουμε δουλέψει ήδη αρκετά και αυτό προβάλαμε στη Φιλοξένεια, στο ειδικό φόρουμ για τον ποδηλατικό τουρισμό, το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας. Είμαστε πολύ προχωρημένοι σαν Δήμος επάνω στις δράσεις της βιώσιμης κινητικότητας και προχωράμε μη σταματώντας και παίρνοντας διάφορες οδηγίες συνεχώς και προχωρώντας την υλοποίησή τους. Ο πράσινος λοιπόν προορισμός θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως επίσης και θεματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που ανακοινώθηκε και η συνεργασία της POX για το bike friendly με το σύστημα bike friendly, δηλαδή ο ποδηλατικός τουρισμός με βάση τα στοιχεία από τις έρευνες που έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τουρισμός για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και πέρα από αυτό, χάρηκα επίσης που άκουσα τον κύριο Φραγκάκη να μιλάει για γαμήλιο τουρισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ρέθυμνο, κύριε Δασκαλάκη, μαζί έχουμε κάνει εκπομπές και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, γιατί ο γαμήλιος τουρισμός από πολύ πριν έρθει ο κορονοϊός και με τους Κινέζους ακόμα, είχαμε ξεκινήσει από το 2015-2016 να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Το Ρέθυμνο είχε πάρει σαν πρώτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Τουρισμού, το να μπορούμε εμείς οι αντιδήμαρχοι να τελούμε γαμήλιες εκδηλώσεις και εκτός Δημαρχείου. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η συμφωνία του ΕΟΤ, η πρόσφατη, με τους wedding planners, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν εμείς αναπτύξουμε λοιπόν κάποιο τέτοιο είδους κομμάτια και ο συνεδριακός και μάης τουρισμός έχει ενίσχυση την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι θα είναι καλά και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι, γιατί αυτά τα είδη του τουρισμού βοηθούν ακόμα περισσότερο από τα συνήθη συμβόλαια που κλείνονται με τους tour operators. Και πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει πολύ. Στο τουρισμό έχουμε δει βήματα. Πολύ γρήγορα, Στέλλα. Να κλείσω μόνο, Μάνο, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Κύριε Μπερέτη, έχουμε μπροστά μας γιορτές. Παραδοσιακά το Ρέθυμνο έχουμε επισκέπτες. Πώς είναι φέτος τα πράγματα? Δεν έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις για την περίοδο των γιορτών ακόμα. Πιο πολύ έχουμε ενδιαφέρον και ερωτήσεις για γκρουπ για το καναβάλι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον φέτος, αλλά για να είμαι ειλικρινής, στα γραφεία που συνεργάζομαι και με γραφεία της Αθήνας, για το Χριστούγεννα δεν έχει ακόμα μεγάλη ζήτηση. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει γέφυρα, Μάνο, και με αυτό κλείνω. Εορταστική περίοδο με καρναβαλική περίοδο και αμέσως μετά ανάβουν οι προβολείς της νέας τουριστικής περίοδου. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι η αγορά μας, το Ρέθυμνο, και η Κρήτη. Και να τα δει αυτά τα κίνητρα ίδια η πολιτεία, γιατί η Κρήτη έχει δράσεις από τη μια πλευρά στην άλλη και αν τις παντρέψει μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να είμαστε Κύπρος όσον αφορά τον τουρισμό όλο το χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά και την κυρία Μπιλιράκη και τον κύριο Μπερέτη και βεβαίως την Στέλλα τη Μαθιουτάκη και τον καλό συνάδελφο τον Ιμπραήμ στην κάμερα για αυτή τη σύνδεση από αυτόν τον εξαιρετικό χώρο στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Ζηλέψαμε λίγο εμείς εδώ στο πλατό. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι πολύ εύκολο να έρθετε, κύριε Δασκαλάκη. Σας περιμένουμε. Θα το Ρεθύμνο είναι μονίμως ανοιχτό. Θα πάρω όλους τους καλεσμένους και θα έρθουμε, κύριε Μπιλιράκη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα δούμε τους αριθμούς για να τους αναλύσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους εδώ. Να σας πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα συνδεθούμε και με τον Πλατανιά.